Λίγες ημέρες μετά τη διάσωσή της από το γαλλικό κράτος και την κινέζικη Dongfeng, η αυτοκινητοβιομηχανία Peugeot ανακοίνωσε αλλαγή στην ηγεσία. Ο Κάρλος Ταβάρες, πρώην επικεφαλής της Renault στον Όμιλο, θα αντικαταστήσει τον Φιλίπ Βαρέν με αποστολή να γυρίσει την ιστορική αυτοκινητοβιομηχανία σε κερδοφορία. Η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσει είναι να σταματήσει την αιμορραγία των ευρωπαϊκών εργοστασίων, χωρίς να αναγκαστεί σε νέα λουκέτα και απολύσεις. Επίσης, θα πρέπει να καταφέρει να κάνει αποτελεσματικές τις επενδύσεις σε Ρωσία και Λατινική Αμερική.